Πρόεδρος της οικογένειας, καλώς ήρθατε. Ο Άγγελος ο Βουράκης. Θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο και σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Η μητέρα του 19χρονου Θανάση κοιτά τις φωτογραφίες του γιού της, το μόνο που της έχει απομείνει από εκείνον εδώ και 3,5 χρόνια, καθώς ο νεαρός έχασε τη ζωή του μετά την επιβίβασή του σε τρόλεϊ χωρίς εισιτήριο. Κρατά στα χέρια της δικά του πράγματα και δεν μπορεί να πιστέψει πως δεν θα τον ξαναδεί. Μένω στο δωμάτιό του και πέρα μιλάω μόνη μου. Μόνη μου. Ο χρόνος για τους αγαπημένους του Θανάση πάγωσε την 3η 13 Αυγούστου του 2013, την ημέρα που ο 19χρονος επιβιβάστηκε σε τρόλεϊ στη στάση του Αγίου Αντωνίου στο Περιστέρι με κατεύθυνση προς Ανθούπολη, επιστρέφοντας στο σπίτι του αφού είχε αφήσει το κορίτσι του στο δικό της σπίτι. Στην επόμενη στάση μπήκε στο τρόλεϊ ελεγκτής. Ο Θανάσης δεν είχε εισιτήριο. 19χρονος και ελεγκτής άρχισαν να λογομαχούν. Η μητέρα του Θανάση περιγράφει αυτά που ακολούθησαν, όπως τα διηγήθηκαν μάρτυρες που βρίσκονταν εκείνη την τραγική ημέρα στο τρόλεϊ μαζί του. Τον έπιασε ελεγκτής, τον έριξε κάτω, άνοιξε ο οδηγός την πόρτα, όπως μάθαμε έτσι. Και τον έσπρωξε ο ελεγκτής. Του λέει ο Θανάσης, όπως είναι τα δεδομένα, δεν έχω εισιτήριο. Άρχισαν κάτι, αυτά δεν ξέρω τώρα τι αυτό, τσακωμό αυτό. Λέει, οι επιβάτες λέει, να στο δώσουμε λέει, το εισιτήριο. Αυτός δεν το δεχόταν το εισιτήριο, καθόλου. Ο λεχτής, ναι. Όπως μάθαμε, και όταν πετάξει, όπως μάθαμε, άνοιξε την πόρτα, ο άλλος οδηγός, και πετάξαν τώρα το παιδί κάτω. Και το παιδί το έφαγε στο κεφάλι πίσω. Επιβάτες του μοιραίου τρόλεϊ φέρονται να έχουν υποστηρίξει ότι ο Θανάσης προσπαθούσε να πείσει τον ελεγκτή να κλείσει εκεί το θέμα, λέγοντας: Είμαι άνεργος, αλήθεια σου λέω. Και οι γονείς μου δεν έχουν δουλειά. Είμαστε σε τραγική κατάσταση. Το τι ακριβώς ακολούθησε μέσα στο τρόλεϊ παραμένει εδώ και 3,5 χρόνια επισήμως ασαφές. Όπως υποστηρίζουν ο ελεγκτής αλλά και ο οδηγός του τρόλεϊ, ο 19χρονος Θανάσης πάτησε το κουμπί κινδύνου, άνοιξε μόνος του την πόρτα ενώ το τρόλεϊ ήταν εν κινήση και πήδηξε έξω με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι. Τον ισχυρισμό τους αντικρούουν οι γονείς του Θανάση, υποστηρίζοντας ότι αν ο Θανάσης είχε επιδείξει μόνος του, θα είχε χτυπήσει στο μπροστά μέρος του κεφαλιού του και όχι στο πίσω, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής. Μετά τον τραυματισμό του Θανάση, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αμέσως έφτασαν εκεί και οι γονείς του για να μάθουν τα χειρότερα νέα της ζωής τους. Φτάσαμε στην Άγιο Όργα και συναντήσαμε ένα κλίμα φλιβερό. Ο Θανάσης είχε πέσει σε κόμμα. Οι γιατροί μας είπαν ότι δεν έχει περιθώρια στη ζωή του. Και άμα ζούσε, μας είπε ότι θα ήταν σε κόμμα. Μετά το περιστατικό, η εισαγγελέας εφετών διέταξε τη διενέργεια προανάκρισης, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Εκείνος τώρα θα αποφανθεί εάν προκύπτουν ευθύνες για το θάνατο του νεαρού και αν θα ασκηθούν διώξεις. Η οργή της τραγικής μάνας όμως ξεχυλίζει για τους ανθρώπους που, όπως λέει, ευθύνονται για τον χαμό του γιού της. Το σκοτώσαν το παιδί. Δολοφονία. Καθαρή δολοφονία. Δολοφόνη. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Είναι δολοφόνη του παιδιού μου. Τρία μισή χρόνια έχουν περάσει. Ευχαριστώ. Και στην ουσία ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, γιατί... Τίποτα, συγκεκριμένα. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Απογοήτευση. Απογοήτευση. Πάμε να σκεπάσουμε το θέμα. Να το κάνουν σε ένα απλό ατύχημα. Ότι ήταν τρελός και πήδηξε από μόνος. Που πράγμα δεν έγινε. Το παιδί, βάσει πραγματονόμονα του ιατροδικαστή, έφαγε πάρα πολύ ξύλο στο μέτωπο. Έχει φαίνονται οι μπουνιές που έχει φάει από άνθρωπο που ήξερε να παλεύει και απλά το σπρώξαν και έπεσε ανέστητος έξω. Είμαι λιπόθυμος. Έτσι απλά. Λες και ήταν ένα σακί. Και ακόμα η δικαιοσύνη μας να τους μαζέψει, να τους βάλει μέσα. Αυτοί έχουμε. Χωρίς να φωνάξουν η τροχέα, μάλλον δεν φώναξε τίποτα. Αφού πήγε η πρώτη τροχέα, έπρεπε να επιμαλυνθεί
των ανθρωποκτονιών. Δεν ήταν ένα τρακάρισμα. Έγινε μέσα στο λεωφορείο, ούτε πήδηξε από κανένα μπαλκόνι. Να πάρουν τις μάρτυρες. Πώς οι μάρτυροι, άμα δούμε το βίντεο εκείνης της ημέρας, ο κόσμος οδύρεται, φωνάζει. Ούτε να πάρουν ένα, τον περιτέρα που τι άκουσε, μπορεί να άνθρωπο να μείνει. Υπήρχαν χιλιάδες μάρτυρες. Τίποτα. Έχουμε πάρει, φωνάξει ένα μάρτυρα που μας έχει πει μαζί με τον δικηγόρο ότι έχει στοιχεία, το έχει καταγράψει με το κινητό. Τίποτα. Τα έχουμε πει στον εισαγγελέα, τα έχουμε διαεπιβάσει. Δεν έχει καλέσει κανέναν. Ναι. Βγήκε εκείνη η μέρα, γιατί εγώ δεν τα ακούγα λόγω των ημερών. Άνθρωπος της στιγμής σε ένα άλλο κανάλι φώναζε, ούρλιαζε. Το τι είχε γίνει, πάλι του είπαμε στον εισαγγελέα ότι ο Τάδε Φωνιάρη τα έχει πει όλα σε κάποιο κανάλι. Να τον φωνάξει, δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά. Απλά θέλουν να το σκεπάσουν, να χαθεί, δεν τους νοιάζει. Ναι, εγώ δεν θα ήθελα έτσι προσωπικά από εδώ να αποδώσω κάποιο. Δεν θα πάω αποδώσουμε, αλλά κίνητρο. Εγώ απλά λέω τι έχει γίνει. Ναι, ναι. Και τι έχω κάνει εγώ. Εγώ, γι' αυτό είστε εδώ, για να τα πείτε. Για να καταγράψετε, να καταγράψουμε την άποψή σας. Γιατί αν δεν είναι άνθρωπος φόνος, τι είναι το δες. Εγώ απλώς θα ήθελα να πω ότι δεν θα ήθελα να αποδώσω κανένα σκοτεινό κίνητρο σε κανένα δικαστικό λειτουργό, εισαγγελέα ή άλλο. Καταλαβαίνω όμως ότι αρχικά πήκε υπόθεση στο αρχείο και κύριε Παπαναγιώτου, δεν τα αφήσατε έτσι. Η οικογένεια είναι αποφασισμένη να δικαιωθεί. Στην πορεία λοιπόν έγινε μία δεύτερη προσφυγή. Γίνεται μία πρώτη προσφυγή. Mm-hmm. Στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών. Να. Μία πολυσέλιδη και πολύ προσεγμένη, εμπεριστατωμένη προσφυγή με αναλύσεις νομικές, αλλά και προσεγγίσεις όλων των αποδεικτικών στοιχείων τα οποία διαθέτουμε μέχρι και σήμερα, εκτιμήθηκαν εν μέρη από τον κύριο εισαγγελέα εφετών ως βάσιμα και μετά ταύτα παρήγγειλε και διέταξε την προανάκριση για συγκεκριμένες πράξεις, η οποία και περατώθηκε το Σεπτέμβριο, αν είμαι καλά ενημερωμένος, το Σεπτέμβριο του 2016 και περιμένουμε τώρα την έκβαση αυτής της υποθέσεως να δούμε εάν θα φτάσει, πώς θα φτάσει και με ποιες κατηγορίες στο ακροατήριο. Από τον πρώτο εισαγγελέα, ο οποίος είχε κάνει την πρώτη έρευνα. Εισαγγελέας πρωτοδικών. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών, λοιπόν. Από τον εισαγγελέα πρωτοδικών η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο. Ο αρχικός εισαγγελέας που ασχολήθηκε μετετέθη. Πέσαμε σε αυτό το ατυχές χρονικό σημείο. Και η υπόθεση ανετέθη σε άλλο εισαγγελέα πρωτοδικών. Μάλιστα. Περισυνέλεξε με τη βοήθεια της τροχέας περιστερίου όποιο υλικό έκρινε η τροχέα. Ναι. Και εδώ υπάρχει, θεωρώ, ένα σφάλμα ερεύνης της υποθέσεως από την αρχή και θα σας πω για ποιο λόγο. Και αυτό το υλικό αξιολογήθηκε και κατά την κυρία εισαγγελέα πρωτοδικών δεν προέκυπταν ευθύνες κατά ουδενός, με αποτέλεσμα να πει ότι η υπόθεση πρέπει να πάει στο αρχείο, διότι θεώρησε ότι το παιδί επέλεξε και πήδηξε από το τρόλεϊ μόνο του. Πήδηξε μόνο. Είναι τραγικό να το σκέφτομαι, έχοντας αξιολογήσει πάρα πολλά στοιχεία, αποδεικτικά, καταθέσεις μαρτύρων και κυρίως έχοντας αξιολογήσει από μια τεράστια διαδρομή που έχω την τιμή μέσα στον ποινικό χώρο να διανύω, έχοντας αξιολογήσει και τα διδάγματα της κοινής πείρας, έβλεπα και δεν είμαι ο μόνος, πάνω σε αυτή την υπόθεση δουλεύουμε ολόκληρη ομάδα, με πολύ καλούς νομικούς. Βλέπαμε λοιπόν ότι η υπόθεση πάσχει και έπρεπε να τη φέρουμε και πάλι σε κάποιο ίσιο δρόμο, όχι από σκοπιμότητα, αλλά κυρίως για να δικαιωθεί η ψυχή ενός μικρού παιδιού που δεν πρόκειται ποτέ να ξαναβρεθεί ανάμεσά μας, δευτερευόντως δε, για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν τουλάχιστον και οι γονείς, υπό την έννοια ότι πρέπει να μάθουν εάν πράγματι το παιδί τους
έφυγε κατά τον αλφα τρόπο που παρουσιάζει η άλλη πλευρά ή κατά τον τρόπο που ενδόμηχα και ακράδαντα πιστεύουν οι ίδιοι, ότι το παιδί κυριολεκτικά εξωθήθηκε. Με βάση αυτά τα στοιχεία, πράγματι, ο κύριος Αγγελέας Εφετών, μελετώντας, τον Μάρτιο φέτος, του 2016 μάλλον, διέταξε προανάκριση για να δούμε πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η υπόθεση. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε καταθέσει πάρα πολλά αποδεικτικά στοιχεία, κυρίως δε αντικειμενικά στοιχεία, τα οποία προέρχονται από το διαδίκτυο. Έχουμε δώσει CD, τα οποία πλέον αποτελούν στοιχείο της δικογραφίας. Δεν ξέρω αν μελετήθηκαν ή αξιολογήθηκαν, όπου υπάρχουν μάρτυρες που δεν κλήθηκαν παρά τις αιτιάσεις μας ποτέ να καταθέσουν. Υπάρχει συγκεκριμένος μάρτυρας, ο οποίος, όπως σας είπε και ο πατέρας του παιδιού, κύριος Καναούτης, ορίεται κυριολεκτικά σε συνάδελφό σας, σε εκπομπή, σε συγκεκριμένο κανάλι, περιέγραψε κατά τρόπο απίστευτα λεπτομερή το τι ακριβώς συνέβη και παρόλα αυτά... Δεν τον κάλεσαν να... Παρόλο ότι δώσαμε και το τηλέφωνό του, το στίγμα του, επικοινώνησε απλά χλιαρά θα έλεγα και ολίγονα διάφορα η τροχέα μαζί του, δήλωσε κατόπιν μέσω της συζύγου του, ο ίδιος δεν εμφανίστηκε ποτέ στο τηλέφωνο, ότι δεν θα ήθελε να εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση. Δεύτερο στοιχείο, σοβαρότατο. Αυτά δεν είναι στοιχεία της δικογραφίας τα οποία με δεσμεύουν δικονομικά και από τον κώδικα δικηγόρων να τα παραθέσω. Πόσοι μάρτυρες. Άνθρωποι ήταν μέσα στο λεωφορείο? Ήταν αρκετοί. Πόσοι? Ήταν γεμάτο το τρόλεϊ μέχρι την προηγούμενη... Το τρόλεϊ και λεωφορείο. Το τρόλεϊ μέχρι την προηγούμενη στάση ήταν γεμάτο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που είναι μέσα. Αρκετοί. Όλοι άρχισε η φασαρία. Οι άνθρωποι που ήταν μέσα κατά τη διάρκεια της φασαρίας. Εσείς που έχετε κάνει αυτή την πολύμινη έρευνα. Γονείς και το γραφείο σας και οι συνεργάτες σας. Άλλοι φοβηθήκαν, πόσοι άλλοι... Πόσοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μέσα? Πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι? Θεωρώ μας ήταν, βλέπουν αυτή την ώρα. Πάνω... Βάλτε τα τηλέφωνα. Δούμε το βίντεο. Βάλτε τα τηλέφωνα. Πόσοι άνθρωποι ήταν? Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταθέσει, έχουμε τις μαρτυρίες. Είδαν τι έγινε. Θα σου πω. Εάν δούμε το βίντεο εκείνη τη μέρα, εκεί που έγινε το ατύχημα, το έγκλημα, θα δείτε τον ελεκτή να του απειλεί. Θυμάμαι ότι είχε προβληθεί τότε το βίντεο. Επιτέθηκαν πάρα πολύ εναντίον του ελεγκτή και του οδηγού. Απειλούσε. Ωραία. Δεν όλοι αυτοί ποτέ. Οι άνθρωποι που ήταν μπροστά στο συμβάν. Γιατί το πιο σημαντικό στοιχείο σε μια τέτοια δίκη είναι οι μαρτυρίες. Οι άνθρωποι που ήταν παρόντες έχουν έρθει να καταθέσουν? Ποτέ. Όχι. Γιατί έχουμε... Εμείς καλούμε όποιον ήταν παρόν. 3,5 χρόνια μετά. Εδώ δεν πήρε τροχιά που τους είχε σε αυτό το χρονικό σημείο. Είδατε κάτι? Γιατί δεν δίνετε μια κατάθεση να βοηθήσετε και αυτούς τους γονείς οι οποίοι ισχυρίζονται ότι το παιδί τους στην ουσία... Εδώ η τροχιά που ήταν εκείνη την ώρα δεν τους πήρε. Το παιδί τους δεν πέθανε εξαιτίας δυστυχήματος, ατυχήματος, αλλά το παιδί τους το έσπρωξα δεν ο ελεκτής και δεν έπεσε έξω από το λεωφορείο. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να καλέσω. Εάν κάποιοι είσαστε μέσα σε εκείνο το τρόλι και μας βλέπετε αυτή την ώρα, αν γνωρίζετε κάποιον που ήταν μέσα στο τρόλι, για ποιο λόγο δεν πάει κανένας να δώσει κατάθεση? Γιατί φοβούνται να μην μπλέξουμε. Τι έγινε? Τι θα πει φοβάμαι μην μπλέξω? Θα ήθελα να μεταφέρουμε, Άγγελε, και τι ισχυρίζεται η άλλη πλευρά, η οποία δεν είναι παρούσα σε αυτή την εκπομπή. Η άλλη πλευρά, καταρχήν στο συγκεκριμένο στάδιο, επειδή η υπόθεση είναι ακόμα σε έρευνα και δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες, δεν ήθελε να μας κάνει κάποια συγκεκριμένη δήλωση και να τοποθετηθεί συγκεκριμένα για το θέμα. Ισχυρίζονται και γι' αυτό το λόγο έγιναν και πραγματογνωμοσύνες επιμέλεια της τροχέας Περιστερίου, ότι το παιδί προσπάθησε με τη δύναμη του σώματός του και με τα χέρια του να ανοίξει την πόρτα μόνος του. Και στην προσπάθειά του αυτή έπεσε από το λεωφορείο. Και ότι ο ελεγκτής, και γι' αυτό το λόγο υπήρξε και μία συμπλοκή μεταξύ τους, να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες εκθέσεις από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε από τις πληροφορίες, γιατί δεν έχουμε στοιχεία της υποθέσεως.
καθόλου. Οπότε το παιδί είχε κάποιους μόλοπες, είχε σκιστεί η μπλούζα το του. Το ξύλο ήταν. Από το ξύλο είχε σκιστεί η μπλούζα του. Τον τράβαγε. Φέρεται να έχουν σπάσει τα γυαλιά και του ελεγκτή από αυτή τη συγκεκριμένη συμπλοκή. Και να έχει και αυτός κάποιες εκδορές. Ισχυρίζονται όμως ότι αυτός προσπάθησε να αποθήσει το παιδί από το να ανοίξει την πόρτα και να πέσει από το λεωφορείο ενώ αυτό ήταν εν κινήσει. Εγώ θα σου ρωτήσω κάτι. Λέει ο ελεγκτής, φόραγε τα γυαλιά και του δει το παιδί μπουνιά. Αν φοράει γυαλιά και σου δώσω μπουνιά, θα σου κάνω σημάδια στο πρόσωπο ή δεν θα σου κάνω. Απλά θα μου απαντήσεις. Αυτό θα σε στραβώσω, θα σε πάσουν τα γυαλιά. Αυτό είναι μια κρίση. Δεν έχει ούτε ένα σημαδάκι. Απλά για να καλυφθεί, τα πάτησε κάτω και είπε ότι μου τάσπισε με μπουνιά. Αυτά είναι αντικείμενο έρευνας. Θα τεθούν στην κρίση του εισαγγελέα, ο οποίος θα δει τώρα αν και σε ποιους από τους εμπλεκόμενους αν ήθελε θα ασκήσει διώξεις. Αναμένουμε. Νομίζω και εσείς πρέπει να έχετε μία πίστη ακόμα και τώρα στη δικαιοσύνη, διότι ότι με την προσφυγή των συνηγόρων σας η υπόθεση ξαναμπήκε σε ένευρα. Έχει γίνει μία προανάκριση. Αναμένουμε τώρα να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα αυτά, να δούμε σε ποιους και αν το ξαναλέω, διότι πρέπει πάντα να το λέμε αυτό, θα ασκηθούν διώξεις και από τις διώξεις αυτές τι ευθύνες θα αναγνωριστούν και τι ευθύνες θα αποδοθούν με την τελική κρίση της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Στην ουσία η εισαγγελέας πρωτοδικών έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος να ασκηθεί κάποια δίωξη αρχικά. Δηλαδή έκλεισε το φάκελο απέδωσε, και είπε απέδωσε σε δυστύχημα. Τον δηλαδή. Θάνατο, ναι, απέδωσε τον θάνατο σε επιλογή του παιδιού ότι άνοιξε την πόρτα, πήδηξε, κατά συνέπεια δεν εμπλέκεται κανείς και εδώ θεωρώ ότι νομικά, επειδή η αστυνομική επιστήμη αυτό παρουσιάζει και μια ομορφιά, να. Τον έχεις άλλη τοποθέτηση σε κάποια γεγονότα τα οποία είναι κοινά. Αλλιώς τα βλέπει ο Α νομικός, αλλιώς τα αξιολογεί ο Β. Εγώ θα πω τούτο. Ένα παιδί, εγώ θα δεχθώ αυτή την άποψη και την άποψη της άλλης πλευράς. Ναι. Ότι το παιδί επέλεξε να ανοίξει και να κάνει διαφυγή. Ναι. Το δέχομαι. Ερώτηση που αγγίζει την λογική. Το παιδί με ποιο δικαίωμα καταρχήν το κατακράτησαν παράνομα. Υπάρχει η πρώτη παραβατική συμπεριφορά, η οποία περνάει έτσι. Να. Χωρίς να ασχοληθεί κάποιος μαζί τους ότι κακώς κρατάγατε το παιδί. Γιατί το λέει αυτό, γιατί κατέβηκαν οι δύο φίλες που ήταν μαζί, τις άφησαν και κατέβηκαν επιχείρησε από το παιδί το να βγει και αυτό. Και πήγε να βγει το παιδί και του λένε εσύ έτσι. Θα μείνεις εδώ να πληρώσεις το πρόστιμο, δεν θα πας πουθενά. Και τον κράτησαν, επειδή είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς εισιτήριο, τον κράτησαν μέσα στο δεύτερη λεωφορείο. Δεύτερη παραβατική αυτό. Συμπεριφορά. Ναι. Θεωρώ ότι τουλάχιστον σε μια πολιτισμένη κοινωνία, σε κάθε περίπτωση για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπάλληλος και εξυπηρετεί έναν σκοπό όταν έχει υπηρεσία, δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με τον οποιοδήποτε παραβάτη, η παράβαση του οποίου συνίσταται σε τι, στο ότι δεν κατέβαλε ένα εισιτήριο 1,20. Για όνομα του Θεού, ευτελήσαμε κυριολεκτικά την ανθρώπινη ζωή. Χάθηκε ένα παιδί 19 ετών για 1 ευρώ. No. Δεν το λέγω για να κάνω εντύπωση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Αντιδρά το παιδί. Συμπλέκονται, επιτρέπονται αυτά. Επιτρέπεται συμπλοκή από υπάλληλο που εκτελεί τα καθήκοντά του εκείνη την ώρα. Θα έπρεπε να του πει παιδί μου, εγώ είμαι υποχρεωμένος από την υπηρεσία μου για να μην εκτεθώ, να πάμε πιο κάτω. Όφιλε και δεν το έπραξε να καλέσει την αστυνομία, διότι ο ίδιος δεν έχει δικαίωμα να κάνει τίποτα απολύτως και να πάνε όλα με την όμοια εδώ και δεν μπορεί με τη βία να τον οδηγήσει. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει. Και φτάνουμε λοιπόν στα κεντρικά να πληρώσει το. Και ρωτώ, γιατί επικαλέστηκα τη λογική. Μάλιστα. Ένα παιδάκι 19 ετών, το οποίο διασύρεται με αυτόν τον τρόπο, διότι υπήρξαν διαπληκτισμοί και ύβρις και έγινε ο κακός χαμός μέσα σε ένα λεωφορείο. 19 ετών το παιδί νιώθει άσχημα. Έστω κι ας είναι παραβάτης που δεν έβγαλε το εισιτήριο. Η ψυχολογία του είναι στο ναδύρ, στα πατώματα. Του επιτίθεσε. Έρχεστε στα χέρια. Χτυπιέται το παιδί. Προσπαθεί να βρει διέξοδο να φύγει, να το δεχθώ. Και επιχειρεί να ανοίξει τις πόρτες που εμείς θα καταδείξουμε στο φυσικό μας δικαστήριο όταν έρθει η ώρα ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από τον οποιονδήποτε από εμάς. Και κάνει το παιδί διαφυγή. Ερώτηση. Δεν θα κάνεις διαφυγή κατά πρόσωπο. Βεβαίως.
30 εκατοστά απέχει το σκαλοπάτι του τρόλεϊ από το έδαφος. Όταν θα πέσεις κατά μέτωπο. 110 κιλά παιδί. Το παιδί όμως είναι χτυπημένο στεγνά και ξερά και αποκλειστικά στο πίσω μέρος του κρανίου. Αιτία από την οποία επήλθε και ο θάνατος τελικά. Και να δεν ρωτήσω. Μπόρεσαν να το σώσουν. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Μπροστά δεν έχει κανένα μόνο. Ας πούμε ότι δεν ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία. Ας πούμε όμως ότι εκεί υπήρχε ένα πλημέλημα που τελέστηκε. Δεν ασκήθηκε καν δίωξη για πλημέλημα, δηλαδή τίποτα. Για πρόκληση θανάτου από αμέλεια έστω. Ναι, ναι. Ούτε καν αυτό. Πολύ καλό το ερώτημά σας. Ακριβώς είμαστε σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, της προδικασίας. Δεν υπήρξε καμία δίωξη τίποτα. Κατά την κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όχι. Μετά την προσφυγή μας, εδόθη παραγγελία από τον Εισαγγελέα Εφετών ότι πρέπει να δουν το θέμα της ανθρωποκτονίας εξαμελίας και βεβαίως των τραυμάτων, των σωματικών βλαβών που υπέστη το παιδί. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή μου σύ. Εγώ να μου δώσετε τη δυνατότητα. Τι να σου πει για καφέ το παιδί μου. Τι να σου πω, καρδιά μου. Το φέραμε το σεντόνι. Τι να σου πω. Να κάνουμε έκκληση για μάρτυρες. Τι να πεις τώρα σε μια μάνα η οποία έχει τελειώσει η ζωή της εκεί. Τι να πεις. Η μισή καρδιά μου έχει φύγει. Η άλλη μισή είναι της κόρης μου. Αυτά θα σου πω. Πίστη. Πίστη και όλα καλά θα πάνε. Θέλει να δικαιωθεί και η ψυχή του παιδιού μου. Τίποτα άλλο. Ο Άγγελος. Βεβαίως και έχουμε. Και στον Θεό και σε ό,τι πιστεύεις. Μέχρι την ίστα λοιπόν, μία έκκληση, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Μία έκκληση, ναι. Μία έκκληση, δεν έχω να πω κάτι ναι. Άλλο. Και σε αυτό το χρονικό σημείο. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Γνωρίζουν κάτι ως συνεπιβαίνοντες. Να πάρουν τηλέφωνο, να πάνε στις αρχές να καταθέσουν. Να εισφέρουν τη μαρτυρία τους. Το εμείς θέλουμε να μάθουμε πώς έγινε τόσος το ατύχημα. Τόσος κόσμος ήταν μέσα στο λεωφορείο και δεν μιλάει κανείς. Δεν λέμε αν έγινε κατά τον άλφα είναι δυνατόν. Ή β' τρόπο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μια φορά και έναν καιρό, φίλες και φίλοι, οι γυναίκες που δεν είχαν γεμάτο πορτοφόλι, δεν μπορούσαν να φορέσουν, να αγοράσουν μία κρέμα με χαβιάρι. Σήμερα τα πράγματα είναι αλλιώς. Μία κρέμα με κυλίσματα χαβιαριού και με υαλουρονικό και άλλα πολύτιμα συστατικά, μπορεί κανείς να την αγοράσει στην τιμή των 29,90 ευρώ. Θέλω να σας πω, επειδή είναι μία κρέμα που τη φοράω και εγώ, έχει μια πολύ έτσι λεπτόρευστη υφή. Είναι μια κρέμα που δεν μου βαραίνει την επιδερμίδα. Προσφέρει δε, αν τη χρησιμοποιήσετε μαζί με τον ορό, προσφέρει την απόλυτη υδάτωση, γιατί ο ορός τι κάνει, ο ορός με το χαβιάρι. Ο ορός κρατάει στην επιδερμίδα την υγρασία. Στη συνέχεια, βάζοντας την κρέμα, μπορείτε να αποκτήσετε τι. Εκτός από απαλή επιδερμίδα, σύσφιξη, και βελτίωση του περιγράμματος του προσώπου. Που κακά τα ψέματα, όσο περνούν τα χρόνια, αρχίζει και χαλαρώνει εδώ το περίγραμμα και αυτό λίγο μας στεναχωρεί. Τηλεφωνώντας μπορείτε να παραγγείλετε, παραλαμβάνω, στο 18338 77 77 68 66. Και θέλω να δώσω την ευκαιρία στις αγαπημένες κυρίες που έχω κοντά μου στο κοινό να τη δοκιμάσουν και να μου πούν τη γνώμη τους. Θέλω όμως να σας δώσω την ευκαιρία να τη δοκιμάσετε. Γιατί το σημαντικό δεν είναι η δική μου αίσθηση. Το σημαντικό είναι εσείς πώς βλέπετε την κρέμα. Θέλω να βάλετε λίγο στο χέρι σας. Φαντάζομαι ότι ως γυναίκα έχετε δοκιμάσει πάρα πολλές κρέμες. Αρκετές. Αρκετές. Θέλω να μου πείτε πώς την αισθάνεστε στο χέρι σας και εσείς δοκιμάστε λίγο. Έχει καταπληκτική υφή. Mm-hmm. Απορροφάται εύκολα. Mm-hmm. Και δίνει μία φρεσκάδα. Δεν βαραίνει ωστόσο την επιδερμίδα, όχι. Γιατί να σας πω την αλήθεια, έτσι πως βλέπω και τη δική σας επιδερμίδα, είστε πολύ φρέσκια, πρέπει να έχετε σχετικά λιπαρή επιδερμίδα για να έχετε μεικτή. Αυτή τη μεικτή. Εκεί λοιπόν, επειδή και εγώ μεικτή έχω, δεν θέλω να με βαραίνει η κρέμα. Ναι. Θέλω να τη φοράω και κάτω από το make-up μου, δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Εγώ τη χρησιμοποιώ ήδη. Α! Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, mm-hmm. γιατί έχω και πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα. Mm-hmm.
Και δεν μου κάνουν όλες οι κρέμες. Είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Βαραίνει το πρόσωπο και φαίνεται παχύ. Ναι. Ενώ δεν θέλω αυτή την αίσθηση. Θέλω αυτό που μου δίνει. Θέλω να σας ξαναδώσω τα τηλέφωνα. 18-338-77-77-68-66 για την Κύπρο το δεύτερο τηλέφωνο. Εγώ θέλω να σας τη δώσω δώρο, να σας δώσω την ευκαιρία να τη δοκιμάσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και εσείς εφόσον τη χρησιμοποιείτε την κρέμα και την ξέρετε, είμαι σίγουρη ότι θα σας τελειώσει γρήγορα, οπότε πάρα να πολύ. Την πάρετε. Εγώ ήδη καλά. Το έχω πει και σε γνωστές μου, να τη χρησιμοποιήσουν είναι καταπληκτική. Θέλω να σας ξαναδώσω τα τηλέφωνα, 18-338-77-77-68-66 για την Κύπρο το δεύτερο τηλέφωνο. Μία κρέμα με χυλίσματα χαβιαριού και με υαλουρονικό και άλλα πολύτιμα συστατικά μπορεί κανείς να την αγοράσει στην τιμή των 29,90 ευρώ. Θέλω να σας πω, επειδή είναι μια κρέμα που τη φοράω και εγώ, έχει μια πολύ έτσι λεπτόρευστη υφή. Είναι μια κρέμα που δεν μου βαραίνει την επιδερμίδα. Προσφέρει δε, αν τη χρησιμοποιήσετε μαζί με τον ορό, προσφέρει την απόλυτη υδάτωση, γιατί ο ορός τι κάνει. Ο ορός με το χαβιάρι. Ο ορός κρατάει στην επιδερμίδα την υγρασία. Στη συνέχεια, βάζοντας την κρέμα, μπορείτε να αποκτήσετε τι. Εκτός από απαλή επιδερμίδα, σύσφιξη και βελτίωση του περιγράμματος του προσώπου. Που κακά τα ψέματα, όσο περνούν τα χρόνια, αρχίζει και χαλαρώνει εδώ το περίγραμμα και αυτό λίγο μας στεναχωρεί. Τηλεφωνώντας μπορείτε να παραγγείλετε, παραλαμβάνω, στο 18-338-77-77-68-66. για την Κύπρο το δεύτερο τηλέφωνο. Και κακά τα ψέματα, οι γιορτές έρχονται. Θέλουμε η νέα χρονιά να μας βρει πιο λαμπερές. Πήρες νουνού, πας δωρεάν σινεμά. Κόψτε από κάθε εξάδα νουνού ένα δωρεάν εισιτήριο και απολαύστε τις γιορτές, τις ταινίες. Τέλη οι ξένοι και η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης. Ονειρεύεσαι μια πίτσα που τα συνδυάζει όλα. Γεύση, πλούσια υλικά και αφρά τη ζύμη. Pillsbury Home Delivery. Γρήγορη παράδοση από την κατάψυξη. Ουφ, όχι άλλες διακοπές. Με αυτό το δώρο θα χαίρεσαι να ξυπνάς. Τώρα, καφετιέρα Nespresso Ινίσια με αεροτσίνο για ζεστό ή κρύο αφρόγαλα μόνο 79 ευρώ. Και όλες οι Nespresso με όφελος έως 50 ευρώ. Κοτσόβολος. True passion for sport. Festina. Θεσσαλία. Όμορφος τόπος. Ευλογημένος. Εδώ παράγεται ό,τι μας τρέφει. Εδώ παράγεται και το γάλα μας. Το γάλα που σας προσφέρει καθημερινά η συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία Τρικάλων, Τρίκη. Το επιλέγουμε το ίδιο σχολαστικά εδώ και 55 ολόκληρα χρόνια.